Γεια σας φίλε μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εγκεφαλικά μας κύματα. Την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, όπως λέει στο Wikipedia. Έριξε μια ματιά, αλλά δεν λέει πάρα πολλά πράγματα. Θα κοιτάξουμε να πούμε και εμείς τη δική μας άποψη πάνω σε αυτά τα κύματα, θα λέγαμε, του εγκεφάλου. Επίσης θα μιλήσουμε για τη διάσταση και πώς η μία διάσταση εμπεριέχεται μέσα στην άλλη, γι' αυτό λέμε ότι είμαστε και πολυδιαστατικά όντα. Το Σεπτέμβρη, τώρα στα μέσα Σεπτεμβρίου που γράφετε το βίντεο, θα ξεκινήσω να κάνω και τα ατομικά μαθήματα για όποιους επιθυμούν και επίσης θα δοκιμάσω πως κάνουμε τα live σεμινάρια στο Facebook για να μπορείτε κι εσείς να συνδημιουργήσετε μαζί μου κάνοντας ερωτήσεις για τα τόσα δρόμενα τα οποία εκτελήσονται αυτούς τους καιρούς με επιταχυνόμενη ταχύτητα. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω στο σημερινό βίντεο που θα μιλήσουμε για τις εγκεφαλικές, θα λέγαμε, συχνότητες τις οποίες έχουμε. Η πρώτη συχνότητα, η πιο βασική, η θεμελιώδης, αυτή που είναι η πιο αργή, θα λέγαμε, που είναι γύρω στο 1,5, θα λέγαμε, δευτερόλεπτο, η συχνότητά της, 1,5 δευτερόλεπτο, cycles per second, κύκλους στο δευτερόλεπτο, είναι η συχνότητα αυτή η βαθιά που λέμε με τη λέξη εψιλον. Στους επιστημονικούς χώρους δεν την έχω ξανακούσει, όμως γνωρίζουμε ότι αυτή η βαθιά, θα λέγαμε, κατάσταση είναι αυτή που δομεί, θα λέγαμε, που κρυσταλώνει όλη την κατάσταση που λέμε σαν τέμπο, σαν μπάσο, όπου πάνω παίζεται η κοσμική, θα λέγαμε, ορχήστρα της κάθε διάστασης. Αυτή λοιπόν η εψιλον συχνότητα, που είναι 1,5, θα λέγαμε, cycles per second, κύκλους στον δευτερόλεπτο, είναι αυτή που σπάνια βυθίζεται εκεί μέσα, θα λέγαμε, ο άνθρωπος, γιατί φτάνει να έρχεται σε εκείνη την κατάσταση την οποία αναλάζει, θα λέγαμε, στα όρια της διάστασης της οποίας υπάρχει. Είναι ακριβώς, θα λέγαμε, στο πάτωμα της διάστασης, στη βάση της διάστασης που έχει χτιστεί πάνω το οικοδόμημα της κάθε διάστασης. Προχωρώντας, θα λέγαμε, ανεβαίνουμε τις συχνότητες και φτάνουμε στις συχνότητες δέλτα, τις οποίες ξέρετε όλοι ότι είναι ο βαθύς ύπνος. Αυτές οι συχνότητες είναι η κύρια θεραπεία, θα λέγαμε, του σώματός μας. Είναι αυτή η αφαίρεση, θα λέγαμε, όλης της εγωικής συνείδησης μέσα από το σώμα, σε εισαγωγικά, για να μπορεί το σώμα να λουστεί με αυτές τις κατάλληλες, θα λέγαμε, ενέργειες και να βγουν τα κατάλληλα, θα λέγαμε, ιόδια για να ξεπληθεί, θα λέγαμε, το σώμα και να βγάλει τις τοξίνες και να θεραπευτεί. Προχωράμε στις γνωστές σε τους περισσότερους σε εσάς συχνότητες, αυτές που λέμε θήτα. Οι συχνότητες θήτα ξεκινάνε από 4 έως 8, τα λέγαμε, κύκλους στο δευτερόλεπτο. Αυτές οι συχνότητες θήτα είναι εκείνες οι συχνότητες που έχουμε μια συνειδητή ανακάλυψη του εαυτού μας. Είναι αυτές οι συχνότητες που μιλάμε με άλλες διαστάσεις του ίδιου μας του εαυτού, που πληροφορούμαστε από το δικό μας το υποσυνείδητο. Είναι αυτές, τα λέγαμε, που μπορούμε θεραπευτικά να μπούμε στις καταστάσεις για να δούμε συγκεκριμένες, τα λέγαμε, πεποιθήσεις και επίσης να αναπτύξουμε τη διαίσθησή μας. Αυτή η διαισθητική, θα λέγαμε, κατηγορία έχει ένα είδος ημιύπνωσης για να μην είναι σε εγρήγορση πλήρη, θα λέγαμε, ενεργητικά ο νους, αλλά να είναι σε μια κατάσταση παθητικής για να μπορεί να λαμβάνει τις πληροφορίες. Όχι όμως όσο το δέλτα που χάνουμε εκεί πέρα τη συνείδησή μας, αλλά διατηρώντας μια ελάχιστη, θα λέγαμε, συνείδηση για να συμβαίνει αυτή η επικοινωνία. Εδώ πέρα δίπλα έχω γράψει τις συχνότητες γιατί δεν τις θυμάμαι απ' έξω, έτσι, και σας είπα ότι είναι από 4 έως 8 κύκλους στο δευτερόλεπτο. Πιο πάνω λοιπόν αυτές οι ταχύτητες προχωράνε και αυξάνονται δημιουργώντας μια ισορροπία στο σώμα, στο πνεύμα, έτσι, και στο νου μας που έρχονται στην κατάσταση της επαγρύπνησης α, θα το λέγαμε, της εγρήγορση α. Κάθε φορά που έχουμε τις ταχύτητες αυτές, τις συχνότητες α, είναι μια τέλεια, σε εισαγωγικά, ισορροπία
ανάμεσα στις τρεις διαστάσεις πνεύμα, σώμα και ψυχή, θα λέγαμε. Εκεί πέρα λοιπόν ισορροπεί τελείως, είμαστε κανονικά, εμείς είμαστε αυθεντικοί, έχουμε μια πλήρη, καθαρή σκέψη του τι πρέπει να κάνουμε, τις πρόθεσεις με την πράξη μας, αυτό που είμαστε πραγματικά. Δεν θα μιλήσουμε πολύ για αυτές, γιατί ίδως ξέρετε, αυτή η κατάσταση λοιπόν προσδίδει μια κατάσταση άφεσης και χαλαρότητας, γιατί δεν περιέχει άγχος. Έτσι λοιπόν αυτή η ισορροπία φαίνεται σαν μια αγχώδη, χαλαρή κατάσταση, μια ευκρίνεια θα λέγαμε, αυτό είναι το πραγματικά θέλω να πράξω και πράττω. Προχωράμε πιο πάνω από τις γνωστές πλέον σε εσάς και σε όλους μας και προχωράμε σε αυτή τη β' κατάσταση, τα κύματα β' δηλαδή, που ξεκινάνε από 13 έως 30, 40 κύκλους το δευτερόλεπτο. Σε αυτή τη συχνότητα, φίλοι μου, είναι η κατάσταση της προσωπικότητας, του ενεργητικού νου. Αυτή η κατάσταση της προσωπικότητας είναι η τυπική εγρήγορση που έχει όλος ο κόσμος. Την ώρα της καθημερινότητας, δηλαδή τις περισσότερες φορές, ο άνθρωπος, όταν δεν πέφτει σε κύματα REM, όταν δεν πέφτει στην κατάσταση REM, που είναι μια είδους λήθης εκείνη την ώρα και μιλάει υποσυνείδητα και εκείνη την ώρα γίνεται λήπτης πληροφοριών, συνήθως λειτουργεί με την κατάσταση Β. Τα κύματα λοιπόν Β είναι τα κύματα της καθημερινότητας, της προσωπικότητας. Είναι τυπική εγρήγορση και προχωράμε πιο πάνω στις λεγόμενες συχνότητες Γ. Αυτές οι συχνότητες Γ μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάνε από τους 40 έως στους 100, θα λέγαμε, κύκλους στο δευτερόλεπτο. Στη Wikipedia που είδα γράφει ότι είναι Γ από 30 έως 70. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Οι συχνότητες Γ από 30 θα λέγαμε ως 50 ή 60 ή 70 χαρακτηρίζονται έτσι διότι εκεί υπάρχει θα λέγαμε ο μέγιστος ενθουσιασμός μας. Υπάρχει μια ενθία μέσα μας, ενθύμηση ή το θείο μέσα μας, έτσι, μια κατάσταση που ανεβαίνουμε συχνότητες, ενεργοποιούμαστε και λειτουργούμε στο μέγιστο ενθουσιασμό μας. Αυτό που σας λέω συνέχεια λοιπόν, όταν σας λέω ακολουθήστε το μέγιστο ενθουσιασμό σας, είναι για να μπείτε σε αυτές έξω από την τυπική προσωπικότητα, ενεργοποιημένη, θα λέγαμε, ακτινοβόλα, ενθουσιαστική κατάσταση του εαυτού σας. Και μετά από τους 70 και πάνω, ας πούμε ότι χαρακτηρίζεται σαν ανώτερη γάμα, μπορούμε να πούμε γάμα 1, γάμα 2, όπου η μία είναι του ενθουσιασμού μέχρι τα 70, και μετά, φίλοι μου, αρχίζει, αφού ανεβαίνει και άλλο η συχνότητα, και τι έχουμε πει, αρχίζει και γίνεται, φεύγουμε από ειρηνήλη και προχωράμε στην ενέργεια, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε σύνδεση ψυχική με καταστάσεις channeling ανωτέρων διαστάσεων. Αυτές οι καταστάσεις channeling μπορούμε να συνομιλήσουμε, θα λέγαμε, και να λάβουμε, να ενωθούμε συγχρονιστικά και ομοιοκραταστικά, με άλλα όντα άλλων διαστάσεων, με τον ανώτερο θα λέγαμε εαυτό μας. Θα μπορούσαμε να πούμε με μελλοντικούς άλλους εαυτούς μας, με μελλοντικά όντα μέσα από τη γραμμή εξέλιξής μας του DNA. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι αυτή η κατάσταση είναι ένα είδος καναλιού και ένωσης με ανώτερες συνειδήσεις άλλων διαστάσεων. Και τέλος, μετά από αυτές τις γάμα υπάρχει και μια πιο υψηλή θα λέγαμε κατάσταση, οι λεγόμενες λάμδα, όπου ξεκινάνε από τους 100 έως 200 κύκλους. Αυτούς τους κύκλους θα λέγαμε είναι σπάνιους, σπάνιοι να τους δούμε, διότι εκείνη την ώρα έρχεται σε αυτή τη συχνότητα, είναι αυτό το τέλειο φως που λέμε. Αυτή τη τέλεια φωτεινότητα της φώτισης, η οποία έχετε ακούσει πολλές φορές, έρχεται όταν καταφέρουμε και μπαίνουμε σε αυτές τις ταχύτητες, τις συχνότητες. Μόλις λοιπόν επιταχύνουμε τόσο πολύ τη συνείδησή μας και φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και αγγίξουμε για μερικά δευτερόλεπτα αυτή την κατάσταση, θα λέγαμε, της φωτίσεως, τότε έρχεται η αποκάλυψη. Και όταν λέμε αποκάλυψη, πέφτει το παραπέτασμα. Όταν λέμε αποκάλυψη, εννοούμε
ότι πέραν της ταχύτητας γάμα που επικοινωνούμε με ανώτερες συνειδήσεις, ανώτερες διαστάσεις, αποκαλύπτεται στην πραγματικότητα, γιατί γινόμαστε το μέγιστο κανάλι. Γινόμαστε η πλήρη κατάσταση, τα λέγαμε, αγωγημότητας. Ένας χρυσός που δεν έχει αντιστάσεις. Το μέταλλο που δεν έχει αντιστάσεις. Γινόμαστε εκείνη την ώρα στη μέγιστη αγωγημότητα που μπορεί αυτό το σώμα να τραβήξει, τα λέγαμε, κοσμική ενέργεια. Όταν ακούτε λοιπόν ότι πολλοί φωτισμένοι φτάνουν σε αυτήν την κατάσταση, εννοούμε ότι τότε τους αποκαλύπτεται, θα λέγαμε, τα μυστήρια και τα μυστικά. Τότε καταλαβαίνουν έξω από το εγώ, θα λέγαμε, την πλήρη ένωση με όλα τα πράγματα της κοσμικής ύπαρξης. Τότε, εκείνη την ώρα, η συνείδηση αρχίζει και ανεβαίνει και μπορεί να γίνει κάτοχος συγκεκριμένων, θα λέγαμε, αποκαλύψεων της ίδιας της διάστασης. Τι θέλω όμως να σας πω με αυτό το πράγμα. Αυτές λοιπόν οι ταχύτητες μέσα μας μπορούμε και τις δουλεύουμε σιγά σιγά με ορισμένες πρακτικές. Έχω μιλήσει στους φίλους πάρα πολλές φορές, αυτούς που κάνουμε τα μαθήματα και σε εσάς έχω μιλήσει, για τις λεγόμενες φωνοποιήσεις. Άλλοι το κάνουν με μηχανήματα, άλλοι το κάνουν με διάφορα όργανα, άλλοι το κάνουν με τα μάντραμς, άλλοι το κάνουν με τις φωνοποιήσεις. Για να πιάσουν μια συγκεκριμένη δόνηση μέσα στον εαυτό τους, για να πιάσουν συγκεκριμένες δονήσεις με τις κατάλληλες συνειδητοποιήσεις. Όπως ξεκινάει λοιπόν η αργή αυτή η δόνηση, αυτό το που είναι η βαθιά, θα λέγαμε, 1,5 δευτερόλεπτα ένα κύκλο και προχωράει έτσι μέσα μας βαθιά. Μόλις κατεβάζουμε εκεί τη συνείδηση, φεύγουν τα πράγματα. Φεύγουν συναισθήματα, φεύγουν σκέψεις, φεύγουν τα παραπετάσματα και κοιτάμε, μπαίνουμε στο βαθύτερο κομμάτι, θα λέγαμε, στο τελευταίο μπάσο, θα λέγαμε, να δούμε την αρχική δόνηση που μπορούμε της ίδιας διάστασης. Όσο ανεφαίνουμε, μετά προχωράνε και ας πούμε ότι φτάνουμε στις ταχύτητες, θα λέγαμε, περίπου γάμα. Το πρώτο, το δεύτερο, το πρώτο, το δεύτερο. Και άμα θέλουμε να ανεβούμε παραπάνω, φανταζόμαστε ότι για να κάνουμε 200 τύπους δευτερόλεπτα πηγαίνει και θα βαράει έτσι. Άρα μέσα μας τις περισσότερες φορές έχουμε δοθεί ορισμένες πρακτικές, ορισμένες φωνοποιήσεις, να λέμε ορισμένα φωνήεντα με την κατάλληλη, θα λέγαμε, εκείνη υψηλή. Κατάσταση, ώστε να μπορούμε μέσα μας, τους κρυστάλλους και γενικά τη δόνηση που έχουμε μέσα μας, να δονούμαστε σε αυτή τη συχνότητα του φωτός και να φέρουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Άρα πολλές φορές με τις φωνοποιήσεις που κάνουμε, όπως ακούτε και σε όλες τις θρησκείες, υπάρχουν πολλές φωνοποιήσεις, τραγουδάνε και λένε τους ύμνους, τραγουδάνε και λένε τις δοξασίες. Αλλά είναι συγκεκριμένοι τόνοι οι οποίες βαράνε στα μάντραμς ή στα λόγια που λένε, και αυτό τραβάνε πολλές φορές αυτό εδώ πέρα τη λέξη. Αυτές φορές τις λέξεις, τα φωνήεντα που ακούτε. Έτσι δημιουργούν μέσα τους την ανάλογη δόνηση, θα λέγαμε, για να μπορούν να μετατρέψουν αυτό το Όταν δουλεύουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα μέσα μας, καταλάβετε ότι έτσι γινόμαστε σιγά σιγά, με την έννοια της αφύπνισης, θα λέγαμε, της συνείδησης, ότι μπορούμε λίγο λίγο με τα φωνήεντα, τα λεγόμενα, αυτά τα φωνήεντα τα οποία ξέρετε, να δουλέψουμε με όλες τις συχνότητες και να πιάσουμε συγκεκριμένες δονήσεις μέσα μας. Αυτές οι δονήσεις ξυπνάνε πραγματικά, θα λέγαμε, φίλοι μου, τον εγκέφαλο. Αυτή η πρακτική λοιπόν που έχω δώσει, σε μερικές άλλες πρακτικές που σας έχω πει και στο παρελθόν, είναι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η διάσταση και εμείς σαν πολυδιαστατικά όντα, πώς δουλεύουμε μέσα σε αυτήν. Θέλω λοιπόν να συλλάβετε όλοι στο μυαλό σας την έννοια της πρώτης βασικής, θα λέγαμε, κατάστασης της ακτίνας, θα λέγαμε, της πρώτης συχνότητας, συγγνώμη, όχι ακτίνας, αυτή που λέμε ε.
Αυτή που λέμε ε, επειδή είναι πολύ μεγάλη συχνότητα και πηγαίνει ένα-ενάμιση δευτερόλεπτο, πάει έτσι. Καταλάβετε ότι είναι ο εξωτερικός, τα λέγαμε, χώρος, και όσο οι συχνότητες πηγαίνουν, γίνεται μια κύκλος, μια κλίμακα, μια έλικα, μια σπήρα και φτάνουμε στο L. Ακούσατε τι είπα, φτάνουμε στο L, γιατί λάμδα είναι το κέντρο και έψιλον θα λέγαμε είναι η περιφέρεια. Έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές τη λέξη L από το Σύριο, τους αρχαίους Έλληνες, Έλληνες, ότι σημαίνει φως. Τι σημαίνει όμως για μας το φως? Για μας το φως είναι το τέλος της διάστασής μας, φίλοι μου. Γι' αυτό κάθε φορά συνδέεται με την ταχύτητα του φωτός και λέμε ότι το 9 και η ταχύτητα και το 3333 και τα υπόλοιπα που σας έχω πει είναι η λήξη, τα λέγαμε, της διάστασής μας. Όταν εμείς όμως την δική μας τη συχνότητα την ανεβάσουμε τόσο πολύ από το 1,5 κύκλους στους 200 περίπου κύκλους και καταλήξουμε να κάνουμε αυτή τη λέξη την L, το φως δηλαδή, αυτά που έχουν και στα ακρονίμια, που έχουν και στο τέλος όλων των ονομάτων, Ραφαήλ, Γαβριέλ και όλα που έχετε ακούσει, είναι γιατί πάντα μιλάνε για το φως και αυτό το φως είναι για μας η σύμπτυξη της περιφέρειας με το κέντρο. Θέλω λοιπόν στο μυαλό σας να κάνετε αυτή την πρακτική, και αυτή η πρακτική τι λέει να κάνετε? Ότι καθώς εμείς έχουμε τη συχνότητα, την πρώτη, την ε, θέλω να δημιουργήσετε το L. Αυτό το L σαν μία σημαίνει ότι έχω τη συχνότητα αυτή τη... Όμως δεν πηγαίνει έτσι, βάλτε και την ταχύτητα L μέσα, από την πηγαίνει να... Οπότε αφού πηγαίνει έτσι, μέσα σας θα έχετε δημιουργήσει όλο το φάσμα και έτσι θα καταλάβετε πως κάθε διάσταση μέσα της έχει τις δεχόμενες υποδιαστάσεις και ότι αυτές δεν είναι παρά ένας κύκλος, μια δίνη κάθε διάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το μέγα κύκλο τον κοσμικό, τη δίνη αυτή, μέσα δημιουργούνται συχνότητες, παρασυχνότητες, παρασυχνότητες και εμείς απλά είμαστε ένα φάσμα συγκεκριμένο. Ένα φάσμα που στη δική μας τα λέγαμε τη δόνηση, ακούγεται έτσι. Που ξεκινάει από το ε και έχει μέσα μέχρι το λάμδα. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ είναι το κύμα αργό, οι συχνότητες είναι πάρα πολύ γρήγορες. Αυτό θα σας βοηθήσει να συνδυάσετε και να φτιάξετε μέσα σας ένα κύκλο, ένα σκελετό, με ένα πλαίσιο όλων των δονήσεων που μπορούν να υπάρχουν μέσα σας. Κάθε φορά λοιπόν εσείς που είστε σε κατάσταση ενθουσιασμού, κάθε φορά εσείς που είστε στο γάμα, κάθε φορά εσείς που κατεβαίνετε στο δέλτα, κάθε φορά που εσείς δουλεύετε με όλες αυτές τις συχνότητες, θα γίνουν πιο οικίες και η μεγαλύτερη ταχύτητα που θα πιάσετε θα σας δώσει το μέγιστο αποτέλεσμα όσον αφορά τις πληροφορίες. Ξεκινήστε λοιπόν να ξεκινήσετε να δουλεύετε για τις ψηλές συχνότητες ακολουθώντας συνήθως τα γράμματα που ξέρετε ως το φωνήεν Ι. Το φωνήεν Ι θα λέγαμε χτυπάει στο νότερο μέρος του εγκεφάλου, οπότε επειδή θα το κάνετε μια ψηλή νότα, δουλεύετε με αναπνοή, δουλεύετε μια μεγάλη αναπνοή, παίρνοντας μεγάλη ανάσα δηλαδή, και εκπνοή, κάνοντας με μεγάλη εκπνοή, συνέχεια τραγουδώντας το φωνήεν Ι. Αυτό το φωνήεν Ι, μαζί με τα άλλα φωνήεν, τα φωνήεντα, τις περισσότερες φορές αντικατοπτρίζουν συγκεκριμένες δονήσεις μέσα μας, πάνω σε συγκεκριμένα τσάκρα. Γιατί τα τσάκρα δεν είναι τίποτα άλλο, παρά συγκεκριμένες δίνες πάνω, θα λέγαμε, στους αισθητικούς χώρους που ενώνονται τα νάντις, οι ενέργειες μέσα μας. Παρ' όλα αυτά είναι μικρές δίνες που έχουν τη δική τους, θα λέγαμε, συχνότητα κάθε φορά. Γι' αυτό πολλές φορές ακούτε συγκεκριμένες λέξεις και ειδικά όπως οι αρχαίες ελληνικές λέξεις, θα λέγαμε, όταν τις τραγουδάτε σωστά θα μπορείτε να βιώσετε μέσα σας την αυξομοίωση της ενέργειας. Πολλές φορές ακούτε ότι το μέχρι να ακούσετε μέσα στο κρανίο ένα. Το δουλεύουμε για μία ώρα περίπου την ημέρα.
στην αρχή θα έχουμε πονοκεφάλους, θα έχουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχουμε μάθει να διατηρούμε συγκεκριμένες δονήσεις μέσα μας. Όμως, φίλοι μου, στην πραγματικότητα, αυτό το σύμφωνο, το φωνήεν, συγγνώμη, αυτό το «Ι» έρχεται και δουλεύεται έτσι ένα «Ι». Τώρα δεν ακούγεται καλά για να τα ανεβάσετε. Επίσης, ένα πάρα πολύ δυνατό, θα λέγαμε, μάντρα, ήταν να ενώσετε με το «Ρο» και να κάνετε ένα Μόλις δουλέψετε με αυτά τα πράγματα, φίλοι μου, θα δείτε πόσο πολύ σιγά σιγά τα αποτελέσματα θα γίνονται όλο και περισσότερο, θα λέγαμε, φανερά. Η συνείδηση αυξάνεται μόνο και μόνο με την εκφορά συγκεκριμένων λέξεων. Γι' αυτό οι μεγάλοι, θα λέγαμε, μύστες, στην πραγματικότητα τους δείτε πώς προφέρουν συγκεκριμένες λέξεις ακόμα και όταν μιλάνε. Άρα, λοιπόν, θα πούμε σε ένα άλλο μάθημα για τα φωνήεντα, για όλα τα τσάκρα, όμως αυτή τη στιγμή θα ήθελα να εννοήσετε αυτό το πράγμα με τις διαστάσεις. Κάθε φορά που λέμε, λοιπόν, για τη δική μας διάσταση, ότι έχουμε στην κατοχή μας και είμαστε πολυδιάστατα όντα, λειτουργούμε σε αυτή την κατάσταση από την υψηλότερη με τη χαμηλότερη, θα λέγαμε, ταχύτητα στις συχνότητες μέσα μας του εγκεφάλου, της συνείδησής μας που λέμε. Έτσι, λοιπόν, φίλοι μου, καταλάβετε ότι η μία, θα λέγαμε, διάσταση εμπεριέχει πολλές μικρότερες μέσα. Γι' αυτό, λοιπόν, μόλις εμείς καταφέρουμε και κάνουμε αυτό το κύκλο που σας λέω, είναι σαν να ενώνεται όλη, θα λέγαμε, τη σπήρα, να πηγαίνετε βαθιά, γιατί σας είπα το μέσα είναι και πάνω, να πηγαίνετε βαθιά και μετά να ξαναενώνεστε έξω. Να κάνετε αυτή την κίνηση, παπ, να πηγαίνετε στο κέντρο, παπ, και μετά ξαναβγαίνετε έξω. Αυτή είναι η πραγματική κίνηση, θα λέγαμε, της κοσμικής ροής, και έτσι θα το φέρετε και μέσα σας εσείς. Συγκεκριμένα, λοιπόν, συναισθήματα βγαίνουν αναλόγως, θα λέγαμε, τις συγκεκριμένες δονήσεις που έχουμε μέσα μας. Αυτά τα έχουν κατονομάσει πολλές φορές, που είναι αγάπη, ευεξία, ευτυχία, ελευθερία και όλα αυτά τα πράγματα, που δεν είναι τίποτα άλλο αυτή η κατανομασία, για να διαχωρίσουμε, αφού δεν ξέρουμε από συχνότητες, να διαχωρίσουμε μέσω των ονομάτων των συναισθημάτων μας τις συχνότητες. Χωρίς να ξέρουμε, λοιπόν, ότι μιλάμε για συχνότητες, φτιάξαμε αυτά τα που λέμε συναισθήματα για να μπορούμε να έχουμε αυτή την γκάμα μέσα μας και να ξέρουμε κάθε φορά να κατηγοριοποιήσουμε τι συχνότητα έχουμε μέσα μας και τι αποτελέσματα φέρνει. Έτσι δημιουργηθήκαν οι λέξεις των συναισθημάτων για να μπορούμε να έχουμε ένα μπούσουλα, θα λέγαμε, να μετράμε χωρίς, αφού δεν έχουμε το μέτρο τώρα με τα μηχανήματα και τα υπόλοιπα, να μετράμε τις συχνότητες που έχουν μέσα μας για να μπορούμε να διαλέξουμε κάθε φορά τι συχνότητα θέλουμε να παίξουμε. Αφαιθείτε σε αυτό το πολύ ισχυρό, θα λέγαμε, εργαλείο που σας είπα τώρα. Δουλέψτε ο καθένας πάνω στον ενθουσιασμό του εκείνη την ώρα που μπορείτε, ανεβάστε τη συχνότητα, δοκιμάστε να νιώσετε εδώ πέρα, στο τρίτο μάτι, να αρχίζει να δονείτε και θα δείτε ότι σιγά σιγά και με κλειστά τα μάτια, δουλεύοντας αυτό το πράγμα, οραματιζόμενοι αυτά τα πράγματα που σας λέω, θα βγουν στην αρχή πολλά χρώματα, θα εμφανιστεί ένα μοβ χρώμα συνήθως και σιγά σιγά θα δείτε ότι θα αντιλαμβάνεστε καλύτερα τον κόσμο. Ότι θα αφήνετε να δέχεστε καλύτερα συγκεκριμένες ενέργειες, ότι θα γίνετε ένα καλύτερο κανάλι. Όμως αυτό το stretching, θα λέγαμε, σιγά σιγά, όταν το συνηθίσετε, θα σας κάνει κατόχους ανωτέρων ενεργειών και πληροφοριών. Όπως όλα τα πράγματα, κάθε stretching πρέπει να γίνεται σιγά σιγά για να μην έχουμε πρόβλημα, θα λέγαμε, έτσι, και να είμαστε πιασμένοι, σε εισαγωγικά. Τον μη, όταν τον κάνουμε απότομα, θα λέγαμε, stretching, μετά είναι πιασμένος, δεν ανοίγει πολύ. Για να μην κάνετε, λοιπόν, αυτό στον εαυτό σας και τον δουλέψετε πάρα πολύ έντονα και μετά κλείσει μέχρι να ξανανοίξει, θα ήθελα στην αρχή αυτοί που θα κάνουν αυτό το εργαλείο να το δοκιμάσουν μέχρι την ώρα που μπορεί να τους κουράζει.
μέχρι την ώρα που μπορεί να τους κουράζει. Μόλις αρχίζουν και νιώθουν λίγο κουρασμένοι, να τα αφήνουν. Και σιγά σιγά στην πορεία του χρόνου θα δείτε ότι θα μπορείτε παραπάνω να κρατάτε αυτές τις υψηλές ενέργειες, να κάνετε αυτές τις υψηλές πανοποιήσεις, έτσι, και να βοηθήσετε με το λάριγκά σας να δουλέψετε συγκεκριμένες συχνότητες, πάντα νηστικοί, για να μπορεί να δονείτε σε καμπάνα, θα λέγαμε, το σώμα σας, για να επιφέρετε τα ανάλογα αποτελέσματα. Σε ένα άλλο μάθημα, σε ένα άλλο σεμινάριο, σε μια άλλη διάλεξη, θα σας μιλήσω για τα 7, θα λέγαμε, φωνήεντα, τα οποία κάθε φορά αντιστοιχούν, θα λέγαμε, σε κάθε πεδίο, σε κάθε μέρος, σε κάθε τσάκρα, για να μπορείτε να δουλεύετε με τις φωνοποιήσεις πάνω στο άνοιγμα των ενεργειακών κέντρων μέσα σας. Αυτά ήθελα να πω σήμερα για τις συχνότητες και τα εγκεφαλικά κύματα. Ειρήνη σε όλους.